εξελίξει όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και μιλάω μας ενδιαφέρουν και δεν μιλάω μόνο για τη Δράμα αλλά και γενικότερα για όλη την περιφέρειά μας. Με Σπύρο Πελέχρα εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα αγαπητέ Σπυρίδωνα. Αγαπητέ φίλε Χρήστο, καλή εβδομάδα με υγεία σε εσένα, σε όλο τον κόσμο. Και όποτε σε βλέπω κάθε εβδομάδα, όλο και ομορφαίνεις περισσότερο, κάτι γίνεται. Αλλά αλλάζει διάθεση σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το στόλιζε στο σπίτι, Εννοείται. Τι αφού έρχονται Χριστούγεννα, δεν θα το στολίσουμε. Μπράβο. Ωραία. Πολύ καλά. Πολύ καλά όλα, φίλες και φίλοι, και ευελπιστούμε σε όλους να υπάρχει πάνω απ' όλα υγεία, διάθεση για χαμόγελο και τίποτα, τίποτα παραπάνω. Τα υπόλοιπα όλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο κυρίως μενού της εκπομπής, θα δώσω το λόγο στον Σπύρο για να σας ενημερώσει με τις αθλοπαιδίες και επιστρέφοντας με συναρπαστικά πράγματα, γεγονότα, θαύματα και πράγματα συμβαίνουν εδώ στην πόλη των ονείρων, την Δράμα, με την ποδοσφαιρομάνα, ναι, την ποδοσφαιρομάνα Δράμα που τώρα τελευταία θα έλεγα ότι έχουμε αποκτήσει ένα γάτο. Δίπλα έχει γατάκια και παραδίπλα τα ποντικάκια, αυτά τα αναλώσιμα τα ζωάκια. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πάμε, Σπύρο. Ήρθε, το έβαλε στο κλίμα της Ονειρούπολης το πρώτο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με καρτέλες σιγά σιγά. Να πούμε για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο είχαμε πλήρη αθλητική κίνηση στις αθλοπαιδιές. Εκεί όπου στην Α κατηγορία μπάσκετ της Κασαμάθ, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Ελευθερόπολη Δοξάτο 107-63, ήταν για το Δοξάτο με 44 ολόκληρους πόντους. Σιδηρόκαστρο Παγκαίο 129-40. Πανσεραϊκός Προσοτσάνη 64-62, ήταν στις λεπτομέρειες για την ομάδα της Προσοτσάνης. Τιτάνες Αόσερών 65-73. Κρινίδες Απόλλων Δράμα 42-68 και Ηράκλεια Βόλακας, μεγάλο διπλό για την ομάδα του Βόλακα μέσα στην Ηράκλεια με 45-47, εκεί όπου έχασε Προσοτσάνη. Εκεί πήγε και πήρε διπλό ο Βόλακας. Πάμε τώρα στην βαθμολογία. Ελευθερούπολη Αόσερών με 10 βαθμούς, Σιδηρόκαστρο, Πανσεραϊκός και Απόλλων Δράμας με 9 βαθμούς, Τιτάνες 8, Κρινίδες 7, Ηράκλεια Σερών 6, Παγκαίο 5, Προσοτσάνη, Δοξάτο και Βόλακας έχουν 4 βαθμούς. Και βέβαια να σημειώσουμε όπως βλέπετε και στην οθόνη σας ότι έχουν τιμωρηθεί από την διοργανώτρια αρχή την Ένωση Καλαθοσφαιριστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μείον 2 βαθμούς, λόγω ότι δεν έχουν τμήματα υποδομής αυτές οι τρεις τελευταίες ομάδες. Να πάμε στην επόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τιτάνες Ηράκλεια, Αόσερών Πανσεραϊκός, Προσοτσάνη Σιδηρόκαστρο σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Την επόμενη Κυριακή στις 5 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Προσοτσάνης Γεώργιου Μακρές, Παγκαίο Ελευθερούπολη, Δοξάτο Κρινίδης και Απόλλων Δράμας Βόλακας. Φεύγοντας τώρα από το μπάσκετ, να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία των γυναικών, εκεί όπου οι Αμαζόνες δεν έπαιξαν αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν είχε αγωνιστική κίνηση. Απλά να δούμε ποια θα είναι η αγωνιστική στην καρτέλα, Άγγελε. Λοιπόν, Αελάρισα Χαλκίδα είναι η αγωνιστική, η Μητός Καρδίτσα, Πάου Γλυφάδα, Ατρόμητος Αθηνών Αμαζόνες, Ρεπό έχει ο Άρης. Η βαθμολογία σε 4 αγώνες είναι Ελπίδα Καρδίτσας με 9 βαθμούς, ΑΕΛ 6, ΠΑΟΚ 6, Άρης 6, Γλυφάδα 4, Αμαζόνες 3, Ατρόμητος Αθηνών 1, η Μητός και Χαλκίδα με 0 βαθμούς. Μετά από αυτή την αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 13 του μηνός, το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 20, η ομάδα μας θα υποδεχθεί στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς, την 5η αγωνιστική, την ομάδα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο των Κοκκινογίων. Φεύγοντας τώρα, να περάσουμε σε εικόνα, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες βρεθήκαμε στο κλειστό γυμναστήριο που βρίσκεται εντός του γηπέδου της Προσοτσάνης, στο παλιό γυμναστήριο, όχι στο καινούριο, εκεί όπου υπάρχει ένα πολύ, θα λέγαμε, μη διαδεδομένο άθλημα, είναι η αναρρίχηση με την Χρήστα της Θεριάκου να πράγματι να επιτελεί σημαντικό έργο με τον νεός Προσοτσάνης, τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Προσοτσάνης, ο οποίος είναι πολυνίκης και πρωταθλητής επί σειρά τελευταίων χρονών στην αναρρίχηση αγωνιστική και μη. Θα δείτε τώρα ένα βίντεο 6 λεπτών με όμορφες στιγμές και τις δηλώσεις της γυμνάστριας Χρήστας Θεριάκου. We'll be right back.
Shall we begin? Τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος, η γυμνάστρια Χρύσα Στεριάκου, η οποία επιμελείται το τμήμα της αγωνιστικής αναρρίχησης εδώ στην Προσοτσάνη. Θα θέλαμε, Χρύσα, να μας πεις δύο λόγια για αυτό το πραγματικά όμορφο άθλημα, το οποίο ο κόσμος έχει αρχίσει και ασχολείται και δεν είναι, ας πούμε, στα πιο διαδεδομένα. Στο νέο σχολείο και αυτή τη στιγμή, στον εργατικό σχολείο Προσοτσάνη, σε εγκαταστάσει που βρίσκονται στο δημοτικό γυμναστήριο Προσοτσάνη. Πίσω μας βλέπετε ήδη κατά παιδάκια σε παιδικό τμήμα να κάνουν την προπόνησή τους. Στην ομάδα μας έχουμε παιδικά τμήματα, εφηβικά, αγωνιστικό και τμήματα ανηλίκων. Ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού και με την ηλικία, θα τοποθετούμε σε διάφορα τμήματα. Τα τμήματα είναι όλοι υπομελή, ο μέγιστος αριθμός είναι 10 άτομα, συνήθως έχουμε 6 με 7 άτομα σε κάθε τμήμα. Ασχολούμαι με την αναρρίχηση του 1997. Ξεκίνησα σαν αθλήτρια του συλλόγου στην αγωνιστική αναρρίχηση. Είχαμε διακρίσεις και μέλος εθνικής αγωνιστικής αναρρίχησης. Ο στόχος μου ήταν να τελειώσω τη Γυμναστική Ακαδημία και να έρθω και να βγάλω εγώ τα νέα αστέρια, ας πούμε, στην αγωνιστική αναρρίχηση. Ευτυχώς τα παιδιά μου δεν με διέψευσαν. Καταφέραμε το 2013, 2014 και 2015 να είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα στην αγωνιστική αναρρίχηση. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά πλέον. Και στόχος μας είναι κάποιο παιδάκι από εδώ μέσα να μας εκπροσωπεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο που θα γίνει το 2020. Η διακρίση του συλλόγου. Είμαστε 3 χρονιές πρώτοι στην Ελλάδα. Τα παιδάκια ξεχωριστά το καθένα έχουν σωματωθεί στην εθνική ομάδα αναρρίχησης και έχουν πάρει μέρος στους Βαλκανικούς Αγώνες με διακρίσεις και μετάλλια. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι πρώτα απ' όλα τα παιδιά να έρθουν να κάνουν αθλητισμό. Να έχουμε μια μεγάλη μάζα μαζικός αθλητισμός, όπου και πέρα όποιο παιδάκι έχει τη θέληση και το σθένος να συνεχίσει, μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε και για τους αγώνες. Πώς μπορεί να βρει ο κόσμος που θέλει να ενδιαφερθεί για την αναρρίχηση τη Χρύσα? Βρισκόμαστε καθημερινά εδώ στο γυμναστήριο Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 4 έως τις 10 το βράδυ. Επίσης μπορούν να βρουν πληροφορίες στο νέο Προσοτσάνη στο Facebook, είτε ως να γίνουν ως μέλη σε σελίδα ή ως μέλη σαν φίλοι για να με κάνουν όποια ερωτήση θέλουν. Η φιλοσοφία που θέλει να περάσει η Χρύσα στα παιδιά? Η φιλοσοφία είναι γυμναζόμαστε, αθλούμαστε, είμαστε κοντά στη φύση, αγαπάμε τη φύση και μαθαίνουμε να πιστευόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Στην αναρρίχηση δεν είμαστε μόνοι μας. Στην αναρρίχηση έχουμε κάποιον που μας κρατάει πάντα. Θα δούμε σε κάποιο μετέπειτα πλάνο που θα δούμε τα πιο μεγάλα παιδάκια το πώς ασφαλίζουν το ένα με το άλλο. Είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη. Βέβαια, εκτός από τα πιτσιρίκια που βλέπουμε πίσω μας, έχεις και ένα τμήμα με ενήλικες, το οποίο θα λέγαμε είναι δύσκολα να γυμνάζεις μεγάλους ή μικρούς? Μεγάλους. 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 Είναι πολύ πιο δύσκολο. Έχουν καταρχήν τις δικές τους κουλτούρες, τα δικά τους άγχη. Δεν είναι χαλαρά όπως τα παιδάκια που θέλουν να διασκεδάσουν και να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα. Έρχονται φυσικά να διασκεδάσουν και να περάσουν την ώρα τους, αλλά πάντα κουβαλάνε κάτι από πίσω. Ο δικός μου στόχος είναι να τους κρατήσω εδώ. Εδώ και τώρα είμαστε εδώ, ερχόμαστε εδώ για να περάσουμε καλά. Και αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της αναρρίχησης που βλέπουμε εδώ πέρα. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα και ειδικά για τους ενήλικες είναι το έξω. Να βγουν έξω στα βράχια, να γνωρίσουν τη φύση, να κάνουν εκδρομές. Πραγματικά. Αν είχε μετάλλιο στο άθλημα αυτό, εσύ. Εγώ άμα σκαρφάλω εκεί, θα πέφτει κάτω η πίστα. Δηλαδή, εγώ θέλω εσένα να δω να σκαρφαλώνει εκεί. Να πάμε να δούμε ποιο ανέβει πιο ψηλά. Έπρεπε να με προλάβει πριν σου πω εγώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν, από τη στιγμή που δεν με πρόλαβε. Αμετρέτη, πέσω. Θα το κανονίσουμε. Αλλά βλέπεις, είναι η Μητρόπολη του αθλητισμού η Προσοτσάνη. Λοιπόν, πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια και στη Χρύσα και σε όλους εκεί οι οποίοι ασχολούνται με την αναρρίχηση. Σε μεταγενέστερα ρεπορτάζ θα ασχοληθούμε και με την μπάλη και με το χάντμπολ. Πάμε τώρα όμως πάλι στην Προσοτσάνη. Μένουμε, δεν φεύγουμε από εκεί. Εκεί όπου ο αθλητής του αθλητικού συλλόγου Τάικ Βοντό, στο άθλημα του Τάικ Βοντό, Άτλαντας Προσοτσάνης, ο Σάββας ο Παρλακίδης, να δούμε και τη φωτογραφία.
Αφού είχε καταφέρει να προκριθεί ο Σάββας ο Παραλακίδης Κοτανίδης, αφού είχε καταφέρει να προκριθεί στους 16 καλύτερους αθλητές πανελλαδικά, αγωνίστηκε προχθές το Σαββάτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων που διεξήχθηκε στην Χαλκίδα. Είναι το παιδάκι που βλέπετε στη φωτογραφία. Ο προπονητής είναι από μπροστά ο φίλος ο Θάνος Αλβανίδης, που διεξήχθηκε λοιπόν στη Χαλκίδα και κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδος, κερδίζοντας πολύ δύσκολους αντιπάλους από τον Κιλκί, στην Πάτρα, τον Γαλάτσι και τον Γέρακα Αττικής. Η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης χρόνων και εκπαίδευσής του στην Κορέα, μαζί με τον προπονητή του, τον Αθανάσιο τον Αλβανίδη, που πήγαν το καλοκαίρι, βρέθηκαν για περίπου 15 μέρες στη μακρινή Κορέα, εκεί όπου θα λέγαμε είναι η πατρίδα του Ταϊκβοντό, και να σημειωθεί ότι ο αθλητής μοροειδοτείται με μόρια εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα βρεθούμε μετά από λίγο καιρό και στο άθλημα αυτό για να δούμε σε μεταγενέστερη εκπομπή πλάνα και από αυτό το άθλημα. Και να περάσουμε τώρα σε ένα βίντεο στο Βόλεϊ Κορασίδων, εκεί όπου είχαμε τον αγώνα Αγία Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας 2-3 στα πλάνα που μας έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Παπα-Νικολάου. Για την Αιγαία Δράμας, Λασκαρίδου, Χιντζίδου, Παπαποστόλου, Νταλιάνη, Στόικου, Ελευθεριάδη, Κάπα, Πασπαλά, Λαμπράκη, Πασχάλη, Κεραμετσοπούλου, Καραϊσαυλή, Παλικάρη και Στάμπου. Για το Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας έχουμε τις Γιαννίκη, Σουιτσμέ, Τόλιο, Μιχαηλίδου, Δρόσου, Ναλπάντη, Μιχαηλίδου Μαρία, Νικολάογλου, Κλότσικα, Σαλπικτή, Τσιαμούρα, Σιμεωνίδου και Κόσου. Προπονητής ο Μιχάλης ο Χαχαγιόπουλος. Για την Αιγαία Δράμας ο Κυριαζίδης Χρήστος. Διαιτητής ο κύριος Κυριακίδης του συνδέσμου Καβάλας, με γραμματεία την κυρία Χατζιανδρέου. Δεν κατάφερε ο Σιμεωνίδου να βγάλει καλή υποδοχή. Ωραία η Γιαννίκη και παίρνει τον πόντο. Επίθεση στη μεγάλη διαγώνιο η Γιαννίκη. Και στο σερβίς πάει για τον γυμναστικό Ισουιτσμέ. Άμυνα. Κάπα την άμυνα. Και θα πούμε πέρα στην μπάλα απέναντι. Εκεί πάνω στο φιλό. Η Λάσκαρη. 8-10 και πρώτο time out. Οι οδηγίες των δύο προπονητών. 17-24 και η Τόλης ο Σερβίς, τελευταίος πόντος, set point για το γυμναστικό Τόλιου. Πολύ καλό σερβίς Παπαποστόλου, Πασπαλά, συγγνώμη, λάθος. Και Ραμισοπούλου δεν βγάζει. Το πρώτο set στο γυμναστικό 17-25. Κάπα, Λαμπράκι, δεν τελειώνει τον πόνο και έχουμε τη Σουηθμό με αυτό το κλασέ. Κάπα, εκεί όμως δεν βγαίνει η άμυνα από την Ελευθεριάδο. Ένα τρία. Και η Τόλη συνεχίζει.
Κέρα Μητσοπούλου. Κάπα. Κέρα Μητσοπούλου πήρε και την κούδηση. Εκεί μπλοκάρεται. Βγάζει όμως την άμυνα η Ελευθεριάδο. Σουιτσμέ πέρασε την μπάλα. Κάπα. Κέρα Μητσοπούλου. Πάλι δεν μπλοκάρεται. Κάπα. Πολύ ωραίο το πλασέ της Κάπα. Τη γωνία θα λέγαμε στο γηπέδο, εκεί που ο Σουηθμέ αγράνησε. Και έχουμε 6 πόντους διαφορά για την ομάδα της ΓΕΑ στο δεύτερο σετ. Και συνεχίζει η Πασχαλά. Καλό και αυτό το σερβί για Νίκη. Άλλος ένας άσος. 20-13. 7 η πόντη της διαφοράς και τώρα έχουμε την αλλαγή. Κλείνει η αλλαγή. Εκεί Μαλπάντη να περάσει. Πασπαλά. Εκεί η συνεργασία Κάπα Λαμπράκη. Πασπαλά έβγαλε την άμυνα. Κέρα Μητσοπούλου πέρασε η Πασπαλά την μπάλα. Δεν πέρασε να δουλέψει καλά εκεί ο πρώτος χρόνος μεταξύ Μιχαηλίδου και Τόλιου. Και έχουμε set ball πλέον για, για την ΓΕΑ. 24-16. 24-16, το πρώτο set το πήρε ο Γυμναστικός με 17-25. Και με αυτόν τον τρόπο, μόλις πέρασε η μπάλα πάνω από το φιλέ, Χρύσα Στόικου. Καλό και αυτό το σερβίς, Σουιτσμέ, παίρνει και την επίθεση, βγάζει και την άμυνα του Στόικου. Σουιτσμέ, το πλασέ. Λαμπράκη παίρνει και την επίθεση, Στόικου, πρώτο χρόνο, αλλά εκεί, θα λέγαμε τραγικό λάθος της Μιχαηλίδου της Μαρίας, κατέβασε την μπάλα πάνω στο φιλέ και έχουμε 17-7. Μεγάλη διαφορά. Η μεγαλύτερη στο τρίτο σετ. Και η Λαμπράκη στην επίθεση δεν τελειώνει όμως τη φάση. Κάπα πέρασε την μπάλα. Πάλι και ραμε... Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε άλλον έναν πόντο με τον Μιχαηλίδο. Πολύ καλές επιθέσεις της Μιχαηλίδου. Και μειώνει ακόμη την διαφορά η ομάδα του Γυμναστικού σε 24-19. Γιαννίκη, με αυτόν τον τρόπο όμως 25-19 παίρνει το δεύτερο σετ η ΓΕΑ. 2-1 μπροστά η ΓΕΑ στο σετ. Πλασέ της Λαμπράκη, δεν τελειώνει όμως η φάση. Παλικάρι την άμυνα. Λαμπράκη πέρασε την μπάλα. Και εκεί πάνω στο φιλέ η Γιαννίκη Καρθώνη και παίρνει τον 20ο πόντο. 20-24. Και ο κύριος Κωνσταγιόπουλος ζητάει αλλαγή την Μιχαηλίδου. Με την Αλπάντη επαναφέρει την βασική ακραία που έχει ξεκινήσει. Και 20-24. Παλικάρι. Πολύ καλό σερβί, Σουιτσμέ. Τόλιου, Γιαννίκη. Και με αυτόν τον δυνατό την δυνατή επίθεση η Γιαννίκη πήρε τον 20ο. Και σε σερβίς για την ΓΕΑ. 9-13 στο tie break του αγώνα. Πάνω στο Σιμεωνίδη. Τόλιου. Πολύ ψηλό στήσμα της Γιαννίκης και παίρνει το αποτέλεσμα στο set ball match ball 9-14.
Τσιγκανίκη, η οποία πάει και στο σερβίς. Και με αυτόν τον τρόπο η Τσιγκανίκη παίρνει το παιχνίδι. Πέντε σε tie break. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του γυμναστικού, τον Μιχάλη τον Χαζαγιόπουλο. Μιχάλη, 3-2 στο tie break. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι, μόνο και που πήγε 3-2 είναι... είχε σκαμπανεβάσματα, είχε αλλαγή στη διακύμανση. Ξεκινήσαμε το μάτι συγκεντρωμένα. Στην πορεία χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, αδικαιολόγητα θα έλεγα. Δεν νομίζω πως μας πίεσε ο αντίπαλος κάπου. Πιο πολύ ήταν δική μας μη συγκέντρωση από δικά μας λάθη. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια μόνο και μόνο που καταφέρανε και κάνανε ανατροπή. Από 2-1 το κάναν 3-2. Δουλεύουμε, πιστεύω σε καλές βάσεις. Καλά, τελειώσαμε τώρα. Έχουμε επόμενο αγώνα τώρα μέσα σε μισή ώρα. Κοιτάμε παραπέρα. Πρώτο παιχνίδι, πρώτο επίσημο παιχνίδι για το πρωτάθλημα των Κορασίδων. 3-2 Χρήστο, έχασε η ομάδα. Το σχόλιο σου. Ήταν ένα ευχάριστο γεμάτο παιχνίδι, αλλά μπορεί να ήταν γεμάτο, είχαμε πολλά λάθη, ειδικά στην υποδοχή του σέρβις. Είμαστε εν μέρει ευχαριστημένοι με τον τρόπο που παίξαμε σαν ομάδα, δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη φορά που θα συναντηθούμε με αυτή την ομάδα, γιατί νομίζω ότι θα είμαστε οι δύο πρώτοι στις δύο πρώτες του ομίλου, στις δύο πρώτες θέσεις, θα είμαστε εμείς που θα γελάσουμε ή αν ξανασυναντηθούμε επόμενη φορά. Έχω να δώσω συγχαρητήρια στη Γιαννίκη, την αθλήτρια του γυμναστικού, η οποία παίζει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βόλεϊ και μας δυσκόλαψε πάρα πολύ. Ήταν το αίτιο που χάσαμε σήμερα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας φέτος, του συλλόγου γενικά, με την ευκαιρία τότε σε έχουμε κοντά μας? Σύμφωνα με τα λεγόμενα των φίλων συντοπιτών μας, η ύπαρξή μας, διότι αφιτητήθηκε η ύπαρξή μας. Υπάρχουμε στο γήπεδο, έχουμε πολλά παιδιά, παίζουμε καλό βόλεϊ. Θα ήταν, νομίζω, μεγαλύτερο αν ζητάμε και την πρωτιά. Θα τη ζητήσουμε την πρωτιά σε λίγο χρονικό διάστημα αργότερα. Νομίζω... Με αυτά και με το βόλεϊ, συνεχίζουμε. Οπότε ολοκληρώσαμε. Να περάσουμε τώρα στο περιφερειακό ποδόσφαιρο ή αργότερα. Πώς θέλεις. Πάμε στο περιφερειακό ποδόσφαιρο, προτού να πιάσουμε τα δικά μας. Ψεύρου. Λοιπόν, είχαμε την... Πέμπτη αγωνιστική, εκεί όπου τα αποτελέσματα ήταν Ποντιακός Καστανιές 0-2. Ορεστιάδα Δημότυχο μπροστά σε 2.000 θεατές, Χρήστο 0-3. Υποκράτης Αρίστινο 0-1. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Άλεξ 0-1. Φέρεση Σουφλή 0-1. Και Ασπρονέρη Νέα Βίσα 1-2. Στη βαθμολογία Δημότυχο 15, Άνθια 15, Ορεστιάδα 12, Καστανιές 10. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 8, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης 6, Θράκη Φερόν 6, ο Εύρος Σουφλίου, ο οποίος ανεβαίνει μετά το αρχικό μουδιασμένο ξεκίνημά του στους 6 βαθμούς, ο Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης έχει 4 βαθμούς, ο Άλεξ 3, η Νέα Βίσα 3 και το Ασπρονέρι 0. Επόμενη αγωνιστική τώρα, η έκτη στο πρωτάθλημα του Εύρου, Ορεστιάδα Ποντιακός, Καστανιές Ιπποκράτης, Δημότυχο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Σε ένα δυνατό παιχνίδι, Άνθια Αρίστινο Φέρες, ΑΟ Αλεξανδρούπολης Ασπρονέρι και Σουφλή Νέα Βίσα. Κατεβαίνουμε Κομωτινή, εκεί όπου είχαμε την έκτη αγωνιστική και οι πρωτοπόροι σημείωσαν μεγάλα σκορ. Ελπίδα Σαπών Άγη Θεόδωρη 3-2. Ένωση Ασωμάτων Ίασμος 0-6. Γρατινή Ορφέας Ξυλαγανής 2-2. Στρίμι Έγυρος 1-1. Σώστη Σιδηροχώρη 0-2. ΠΑΟΚ Κοσμίου Ηρακλής Σαπών 9-0. Βαθμολογία. ΠΑΟ Κοσμίου 18, Ίασμος 15, Σιδηροχώρη 15, Ελπίδα Σαπών 12, Έγυρος και Γρατινή μαζί με τον Ορφέα Ξυλαγανής από 8, Ορφέα Στρίμς 7, Άγιοι Θεόδωροι 5, Δόξα Σώστη 3, Ένωση Ασωμάτων 3 και Ηρακλής Σαπών 0.
επόμενη αγωνιστική, η 7η στο πρωτάθλημα της Κομωτινής, εκεί όπου θα συναγωνιστούν Άγιοι Θεόδωροι Ίασμος, Ορφέας Χιλαγανής Ελπίδας Απών, Έγειρος Ένωση Ασωμάτων, Σιδηροχώρη Γρατινή, Ηρακλής Απών, Ορφέας Στρίμης και Κόσμιο Δόξα Σώστη. Κατεβαίνουμε στην Ξάνθη, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, είχαμε την ένατη αγωνιστική. ΑΟΒΙ στον Ίδα ΣΑΕΚ Ξάνθης 1-2, Μαγικό Ασπίδα 0-1, Πετινός Ηρακλής Νέου Ζυγού 0-1 και να πούμε ότι την ομάδα του Πετινού την τροφοδοτεί κατά κάποιο κύριο λόγο με χρηματικά που σαν ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Μπολόνια ο Βασίλης Τωροσίδης μιας και κατάγεται από εκεί. Θαλασσιά Κύρνος 2-0, συνεχίζει να ανεβαίνει η Θαλασσιά μετά την δεύτερη αγωνιστική πήρε μπρος και θα δούμε ότι έχει φτάσει πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Και στο μεγάλο ντέρμπι Εχίνο Σπορ Άβατο 0-2. Μεγάλο διπλό από το Άβατο. Βαθμολογία. Μετά το μεγάλο διπλό του Άβατου μέσα στον Εχίνο, έχει ξεφύγει με 6 βαθμούς η ομάδα του Άρη. Η Θαλασσιά, όπως προείπαμε, με το αθόρυβο σκαρφάλωμα έχει φτάσει πλέον τους 19 βαθμούς. Εχίνος 19, Νέος Ζυγός 18, Ασπίδα Ξάνθης 12, Νέστος Κύρνου 10, Αστέρας Μαγικού 8 μαζί με την ΑΕΚ Ξάνθης που έχει και αυτή 8 και έχουν ξεκινήσει δυο στο πρωτάθλημα με μείον 2 βαθμούς. Πετινός και Βιστονίδα στην τελευταία θέση με 3. Επόμενη αγωνιστική, πρώτη του δευτέρου γύρου, η 10η. Άβατο Βιστονίδα, ΑΕΚ Ξάνθης Μαγικό, Εχίνο Σπορ Πετινός, Ασπίδα Κύρνος και σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι Νέος Ζυγός Θαλασσιά. Κατεβαίνουμε στην Καβάλα, εκεί όπου είχαμε την 7η αγωνιστική. Την 8η, με συγχωρείτε. Παίρνει Άρης Ζυγού 4-1. Νέα Καριά Ηρακλής Καβάλας 0-1. Αετός Ορφανού Νέα Πέραμος 3-0. Ελευθερούπολη Κοκκινόχωμα 2-0. Νέα Καρβάλη Δόξα Θεολόγου 0-4. ΑΕ Καβάλας Χρυσοχώρη 1-0. Και Κρινίδες Αντιφίλιππη 1-2. Βαθμολογία. Αετός Ορφανού 8 στα 8, 24 βαθμοί. Αντιφίλιππη 22. Δόξα Θεολόγου 18. Ηρακλής Καβάλας 13. Νέα Καρβάλη Πέραμος και Ελευθερούπολη στους 12. Εθνικός Νέας Καριάς με Κεραυνό Πέρνη στους 10. Κοκκινόχωμα μαζί με τον Απόλλωνα Χρυσοχωρίου στους 7, ΑΕ Καβάλας 5, Άρης Ζυγού 4 και Κεραυνός Κρινίδων 0 στα 8, 0 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Άρης Ζυγού, Ηρακλής Καβάλας, Νέα Πέραμος Πέρνη, Κοκκινόχωμα Εθνικός Νέας Καριάς, στο μεγάλο ντέρμπι στη Θάσο, Δόξα Θεολόγου Αετός Ορφανού, Χρυσοχώρη Ελευθερούπολη, Αντιφίλιππη Νέα Καρβάλη και ΑΕ Καβάλας Κρινίδες. Και στις Σέρες, εκεί όπου δεν είχαμε αγωνιστική, αναβλήθηκαν αγωνιστικές. Αναβλήθηκε αγωνιστική, Χρήστο, διότι οι διαιτητές θα συμμετείχαν σε αγωνιστικά τεστ και δεν είχε η ομώνυμη Επιτροπή Διαιτησίας να διαθέσει άλλους διαιτητές για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Τόσοι πολλοί πήγανε για τα τεστ. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα, δηλαδή δεν έφταναν οι διαιτητές να διαιτεύσουν την επέλεκτη κατηγορία που είναι η πρώτη που αναφέρουμε πάντοτε. Και να μην ξεχάσω τώρα που το θυμήθηκα, γιατί το κοίταξα στην καρτέλα στον υπολογιστή, το διδημότικο έχει 20-0 τέρματα στην κατηγορία του Εύρου. Αυτά όσον αφορά το περιφερειακό ποδόσφαιρο. Μα έκανε να κάνει κάτι ανάλογο που είχε κάνει ο Νέστος όταν από το τοπικό... Τη χρονιά του 5 στα 5. Ναι, όταν από το τοπικό ανέβηκε... Έτσι ακριβώς. Αυτά από πλευράς αθλοπαιδιών και περιφερειακού. Λοιπόν, πάμε τώρα τρίτη εθνική κατηγορία, όπου είχαμε να δούμε καταρχήν την κάρτα. Μάλλον όχι, δεν θα πάμε τρίτη εθνική, θα πάμε πρώτα αμιχτές, γιατί είναι καλύτερα να δείξουμε το ταλέντο παρά όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το πρωτάθλημα, το μίστερι. Λοιπόν, ΕΠΣ Εύρου, ΕΠΣ Μακεδονίας 0-5, ΕΠΣ Ερώνα, ΕΠΣ Θράκης 3-0, ΕΠΣ Καβάλας, ΕΠΣ Χαλκιδικής 7-1 και ΕΠΣ Ξάνθης, ΕΠΣ Δράμας 0-0. Αυτή είναι των παιδών. Πάμε και στον νέον. Αλλά να δούμε την επόμενη αγωνιστική. ΕΠΣ Μακεδονίας, ΕΠΣ Χαλκιδικής, ΕΠΣ Ξάνθης Καβάλα. Η Θράκη παίζει με τον Εύρο και η δική μας η ΕΠΣ παίζει με τις Σέρες σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες. Εκεί που πήγε στην Ξάνθη, στο πλαστικό ήταν. Είχε σε πλαστικό. Εκεί πήγε. Ένα ρεπορτάζ πλέον ότι όλα τα πλαστικά αυτή, οι κόκκινοι που μπαίνουν στα παπούτσια, οι μαύροι, αποτελούν καρκινογόνες ουσίες. Άντε ρε. Είναι καουτσούκ. Είναι καουτσούκ, δεν ξέρω. Τώρα το διάβαζα τις προάλλες στο ίντερνετ και λέω μα. Άντε ρε. Κάτι πάει να γίνεται εδώ στο γήπεδο της Δόξας. Λοιπόν, ΕΠΣ Μακεδονίας, ΕΠΣ Ερών 6 βαθμούς, στους 5 στην βαθμολογία, η Δράμα και η Ξάνθη στους 4. Η Καβάλα στους 3, Εύρος, Θράκη και Χαλκιδική με 0 βαθμούς.
Πάμε τώρα και στους νέους. Ο Εύρος με τη Μακεδονία 0-4. Οι Σέρες με την Θράκη 4-2. Η Καβάλα με τη Χαλκιδική 6-1. Σάκο στο box τελικά είναι η Χαλκιδική. Εγώ πιστεύω αν δινόταν η ευκαιρία να μην κατέβει, δεν θα κατέβαινε. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι όμως. Κοίτα, ξανά ποδόσφαιρο δεν φημίζονται και μόνο ποδόσφαιρο. Ξάνθη Δράμα 0-2. Βαθμολογία. Η ένωσή μας έχει 6 βαθμούς, η Μακεδονία 6 και οι Σέρες 6. Εκεί θα παιχτεί, έτσι, σε αυτές τις τρεις ενώσεις θα παιχτεί η πρώτη θέση. Η Καβάλα στους 3, η Ξάνθη και η Θράκη στους 1, ο Εύρος και η Χαλκιδική με 0 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική τώρα, βέβαια κάτι ανάλογο όπως με τους οπαίδες, η Μακεδονία με τη Χαλκιδική, η Ξάνθη με την Καβάλα, η Θράκη με τον Εύρο και η δική μας ένωση με την Ένωση των Σερών. Στο αθλητικό κέντρο της ΕΠΣ θα γίνουν τα δύο παιχνίδια και των παιδών και των νέων. Εγώ να πω ότι και στους παιδες και στους νέους το υλικό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να βρεθούμε στα παιχνίδια και των παιδών και των νέων για να βοηθήσουμε τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ναι. Δύσκολο παιχνίδι, έτσι, με την ομάδα των Σερών. Και να ξεκινήσουμε σε εικόνα από το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣ Ξάνθης, να δούμε πώς ξεκινάμε τους παιδες. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να πετύχει καμία τον γκολ και έτσι το 0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Γεια σας φίλες και φίλοι από το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣ Ξάνθης. Σε δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα των ενώσεων, η ομάδα της ΕΠΣ Ξάνθης φιλοξενεί την ομάδα της ΕΠΣ Δράμας. Πρώτο παιχνίδι είναι των παιδών, να δώσουμε και τις θέσεις των δύο ομάδων. Με τις λευκές ευάνες είναι η ομάδα της Δράμας, με Μούλη Γρηγοριάδη και Αντώνη Παπάζη στον πάγκο. Έχει κατεβάσει η Ιωαννίδη με το νούμερο 1 Άγγελο, Γεωργιάδη Δημήτρη, Αραμπατζία Θανάση, Τσενεκίδη Λάζαρο, Μελενικιώτη Θόδωρο, Κουχαϊμίδη Απόστολο, Σεβαίδης Ραφαήλ, ο Δουκίδης ο Παναγιώτης με το 8, το 9 ο Λαγκιοζίδης ο Γιάννης, το 10 ο Ιωαννίδης ο Ιερεμίας και το 11 ο Ιορδανίδης ο Αριστίδης. Αυτή λοιπόν είναι η 11 για την ομάδα των παιδών της ΕΠΣ Δράμας, ενώ από την άλλη πλευρά με τις μπλε εμφανίσεις ο Κουτρουλός ο Απόστολος, ο προπονητής της ομάδας, έχει κατεβάσει Κορτσάκη με το νούμερο 1, Μπαρκά νούμερο 2, Χασάν Ογλού με το νούμερο 3, το 4 ο Γκριγκοριάν, το 4 ο Κουρτσόγλου, το 5 ο Γκριγκοριάν, το 6 ο Ιγνατιάδης, το 7 ο Σαλίογλου, το 8 ο Βαφιάδης, το 9 ο Ραμπατζής, 10 ο Μαρκοσιάν και 11 ο Περτσιανίδης. Να πούμε ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Καβαλιώτης ο Νεοχωρίτης με βοηθούς τον Αχλαζίδη και τον Οτσιάρα. Με τον Ιωαννίδη τον Ιερεμία θα εκτελέσει. Τελικά όχι, αφήνει για τον Αραμπατζή να εκτελέσει το φάουλ. Παράγεται μέσα στην περιοχή. Προσπάθεια και το σουτ λίγο έξω. Καλή πρώτη καλή προσπάθεια. Απευθείας σε ένα χώρο που διεκδικεί την μπάλα εκεί από τον Ιορδανίδη, ο οποίος θα περάσει, θα βγάλει και την σέντρα. Νέο σουτ, αλλά ο Κορτσάκης θα μπλοκάρει. Γεωργιάδης που εκτελεί το φάουλ από την άλλη πλευρά, εκεί που θα γίνει το σουτ από τον Δουκίδη. Ο Αφιάδης λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μπάλα πέρασε. Και έχουμε τον Ιωαννίδη, μια πολύ καλή εκτέλεση. Το πρώτο κόρνερ για το δεύτερο μέρος για την ομάδα της Ξάνθης. Θα γίνει κεφαλιά, εντυπωσιακή απόκρουση. Φάση που συνεχίζεται και πάλι ο Ιωαννίδης θα διώξει. Πολύ καλή στιγμή με τον Ιγνατιάδη. Θα γίνει το σούτ, την μπάλα κατέληξε out. Βαφιάδης στο σούτ. Καλό σου έξω, λίγο έξω. Τσερικίδης που έδιωξε, συνέχεια Κοχαϊμίδης σε αντεπίθεση για τους γηπεδούς. Πολύ καλή πάσα, Ιωαννίδης θα πέσει. Όπως η μπάλα θα απομακρυνθεί, ενώ ζητάνε πέναλτι από την πτώση εκεί του νεαρού του Ιωαννίδη. Κόντρες και τώρα το φινάλι της αναμέτρησης 0-0. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα με λίγες φάσεις και στις δύο εστίες. Ένα μέτριο θέμα που παρουσιάσαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές
της ΕΠΣΑ Εξάνθης και της ΕΠΣΑ Δράμας. Γεια σας φίλες και φίλοι από το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣΑ Εξάνθης, αγώνας των νέων ανάμεσα στην ομάδα των νέων της Εξάνθης με τις κόκκινες εμφανίσεις, οι γηπεδούχοι με τις άσπρες εμφανίσεις, η ομάδα της ΕΠΣΑ Δράμας, οι δύο ομάδες που έχουν κατέβει. Για την ομάδα της Δράμας, ο Βεζιρίδης, ο πρόδρομος είναι ο τερματοφύλακας, με το νούμερο 2 Τάσιος ο Ανέστης, 3 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής, 4 Αυγουστάτος Άγγελος, 5 Παρασκευάς Τέργιος, 6 Οικονομίδης Χρήστος, 7 Κούτκας Ευστράτιος, 8 Παπα Ιωάννου Δημήτρης, 9 Γεωργιάδης Λάζαρος, 10 Λυκίδης Αναστάσιος και με το νούμερο 11 ο Πούλας ο Μιχάλης. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Ξάνθης με τις κόκκινες εμφανίσεις, με τερματοφύλακα τον Μπαμπούρη, τον Ρασίμογλου, με το νούμερο 3 τον Φραγκούλη, το 4 τον Μπαζίδη, το 5 τον Τζιρίδη, το 6 τον Κουτσογιάννη, το 7 τον Χουσένογλου, το 8 τον Σαντζαρίδη, το 9 τον Παπαδόπουλο, το 10 τον Κουτσογιάννη τον Χρήστο και το 11 τον Θορμόγλου. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Καβαλιώτης ο Ψωμόπουλος με τον Αχλαζίδη και Τσιάρα. Οι κόντρες το εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο οι γηπεδούχοι. Γεννά τώρα στην πρώτη αντεπίθεση θα γίνει σε το σούτο, η απόκρουση του Βεζιρίδη. Πρώτη καλή στιγμή με το ξεκίνημα. Τελεί το κόρνερ ο παίχτης της Ξάνθης με φάζο, αλλά ο Βεζιρίδης και στη φάση αυτή δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Με φάλτσο, αλλά πέρασε κεφαλιά και το γκολ είναι ο Αυγουστάτος. Ευνηδιάστηκε θα έλεγα η άμυνα των νέων της Ξάνθης. Εκεί ο Αυγουστάτος με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα κάνει το 0-1 με τον Αυγουστάτο μετά την εκτέλεση του κόρνερ του Λυκίδη. Μπάλα πίσω, Οικονομίδης. Το σούτ από μακρύ μπάλα κοντράρει για να καταλήξει out τελικά. Παρασκευά θα ξαναπάρει. Θα κάνει και το σούτ από μακριά, καταλήγει out. Παραπέρνει ύψος ο Πούλας, τελικά προλαβαίνει ο τερματοφύλακας με τον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου θα κρατήσει την μπάλα, πέρασε πάσα για τον Πούλα, για να δούμε θα προλάβει, δεν προλαβαίνει ο Πούλας, έπεσε ο Μπαμπούρης. Αργή σέντρα, διώχνει άμυνα. Με τον, Οικονομίδη σουτάρει, μπάλα κοντράρι. Εκτελείται το κόρνερ, με γροθιές η μπάλα έρχεται, παραμένει στην περιοχή. Το σούτ όμως που γίνεται εκεί από τον Οικονομίδη καταλήγει out. Και προσπάθει τώρα με τον Οικονομίδη Γεωργιάδης, δεν μπόρεσε. Τάσιος που γύρισε και έρθει στην μπάλα. Τάσιος, πολλοριαστόν ο Πούλα, Πούλασα. Θέλει να βγάλει την μπάλα πλάγια, οι κόντρες τον ευνοούν για να δούμε αν θα προλάβει να γυρίσει την μπάλα. Γύρισε, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης εκεί. Και ο Λυκίδης και ο Γεωργιάδης στα μακριά από την φάση. Θα δώσει ωραία και για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης έξω από την πόρχη, πέρασε στον Πούλα. Πούλασα δεν μπόρεσε να πλασάρει με τα πούδια. Ο Κούτκας είναι τώρα, είναι ο Τάσιος που βγαίνει από πλάγια. Θα βγει σέντρα. Λυκίδης σουτάρει, θα μπλοκάρει. Ο τερματοφύλακας, πολύ καλή προσπάθεια ωστόσο με τον Λυκίδη. Μπαλιά, Ρασίμογλου προσπάθησε να κόψει ο Κούτκας με τον Ρασίμογλου κοντά, θα καταφέρει να βγάλει την σέντρα και έχουμε τον γκολ. Είναι ο Πούλας αυτός μετά την ωραία σέντρα που έγινε από τον Κούτκα. Ο Πούλας με πλασέ μέσα από την περιοχή θα κάνει το 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Έχουμε το δεύτερο γκολ για την ομάδα των νέων της Δράμας με τον Πούλα να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την σέντρα. Με τον Παπαδόπουλο. Κούτκας. Πολύ ωραία στον Οικονομίδη. Θα περάσει ωραία αυτός ο Οικονομίδης. Θα δώσει έτοιμο γκολ θα έλεγα για τον Λυκίδη, που από καλή θέση δεν μπόρεσε να βρει αιστεία, έτσι χάθηκε αυτή η πολύ καλή προσπάθεια από τον Κούτκα. Παπαγιάννου προσπαθεί, εκεί ήρθε για βοήθεια ο Λυκίδης. Πήραν την παρακεπάλη τώρα
Από Γιώργο, πολύ ωραία η κάθετη πάσα, Πούλας, Λασάρι, Δοκάρι, φάση που συνεχίζεται και έχουμε μεγάλη στιγμή για την ομάδα των νέων. Παπαγιώνου, πολύ ωραία για τον Κούτκα, Κούτκας, Λασάρι, Δοκάρι, μπάλα Κούτκας που επιμένει, προσπάθεια του Γεωργιάδη, πάνω στη γραμμή σώζεται. Ο Κούτκας εκτελεί το κόρνερ, πάει στο δεύτερο Δοκάρι, Αυγουστάτος προωθήθηκε, είναι κάτοχος, επιστρέφει με σέντρα, κεφαλιά του Πούλα, νέα κεφαλιά υπάρχει offside όμως. Ωραία βρίσκει τον Κούτκα, Κούτκας θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει ο τροματοφύλακας. Και τώρα το φινάλε, 0-2 τελικό αποτέλεσμα, πολύ καλή αποδόση των νεαρών παιχτών της Δράμας των Νέων και δίκαια βέβαια η επικράτηση με 0-2 του αντίστοιχου συγκροτήματος των Νέων της. Λοιπόν, αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές και από τους παιδες και από τους νέους. Δεν ξέρω αν πριν πάμε στο διάλειμμα αν θα ακούσουμε δηλώσεις, Άγγελε, ή να πάμε στο διάλειμμα και μετά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τις δηλώσεις των δύο προπονητών.